χθες ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή επάνω από 130 σωματείων και φορέων. Ήταν πρωτόγνωρη αυτή η συμμετοχή και η στήριξή του. Και ταυτόχρονα οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, στην Πρέβεζα, στη Ξάνθη, χθες στον Ευαγγελισμό, που εκεί ο Πρωθυπουργός προκλητικά κοροϊδέψε για άλλη μια φορά τους μαχόμενους υγειονομικούς, δήθεν τιμώντας τους, αλλά την ίδια ώρα χτυπώντας τους πότε με τα ΜΑΤ, πότε με τους νόμους που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή για την Υγεία, που επί της ουσίας ιδιωτικοποιεί, εμπορευματοποιεί την υγεία και εξουθενώνει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Ήτανε καθοριστική, καθολική απάντηση των κριτικών ότι δεν θα αφήσουμε στα κοράκια της υγείας και στην πολιτική που τους οδηγεί εκεί τα νοσοκομεία να γίνουν ιδιωτικά, να φύγουν από τα χέρια του ελληνικού λαού. Ήτανε, αν θέλετε, συγκινητική η παρουσία από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο δεκάδων εκατοντάδων εργαζομένων από όλο το νησί, όχι μόνο υγειονομικών, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών, μαζικό πλοκ της νεολαίας, που ουσιαστικά τι έλεγε, ότι οι αγώνες μας θα γίνουν ασπίδα προστασίας, υπεράσπισης όχι μόνο των νοσοκομείων αλλά και των μουσείων, όπως κάνανε οι συνάδελφοί μας στο μουσείο, στο εισόδημα, η προστασία του εισόδηματος, όπως κάνανε οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό που δεχτήκανε τα ΜΑΤ στην Αθήνα για την απρόκλητη επίθεση. Όλος αυτός ο κόσμος ήταν στον δρόμο. Κύριε Βρυσαλή, σήμερα έχετε Γενικό Συμβούλιο στην ΠΟΕΔΗΝ. Ναι, αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Ακριβώς θα κάνουμε μια εκτίμηση όλη της προηγούμενης περίοδου των μεγάλων κινητοποιήσεων και θα καθορίσουμε το πλαίσιο και το πρόγραμμα δράσης στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από αυτή την συνάντηση. Τίποτα ούτως ή άλλως δεν θεωρείται δεδομένο. Σας ευχαριστώ πολύ, να κύριε. Να αναφέρω μόνο, κύριε Αντογεράκη, ότι στις 8 του Μάρτη, η μέρα της γυναίκας, θα τιμήσει το Σωματείο Εργαζομένου του Πανεπιστημιακού τις μαχόμενες γυναίκες στον χώρο της υγείας με εκδήλωση για την προστασία της μητρότητας και με το σύνθημα «Μάθε τα δικαιώματά σου». Γιατί ακριβώς σήμερα και αυτά τα δικαιώματα καταπατούνται και στον χώρο της υγείας. Άνοιξατε εσείς μια μικρή παρένθεση και είπατε με αυτή την είδηση. Να πω και εγώ ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, να το ξέρετε κι εσείς, για τα χιλιάδες εκκρεμή χειρουργία στα νοσοκομεία της Κρήτης, που πραγματοποίησαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Σοκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πάντα επικαλούμενοι τα στοιχεία τα οποία δίδετε εσείς υγειονομικοί, λένε ότι εκκρεμούν πάνω από 6.000 χειρουργία που απαιτούν γενική αναισθησία, ενώ σε επίπεδο Κρήτης αγγίζουν τα 13.000, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει κάποιος ενδεχόμενα να παρατηρήσει και να πει και να κάνει μια αναφορά, κύριε Βρυσαλή, ήταν η παρουσία των ανθρώπων από την Ιεράπετρα, των πολιτών και των φορέων, με ενδεικτικές εικόνες από τον σύλλογο της Νέας Ανατολής, όπου το πανό τους κρατούσαν οι ιερείς τη χθεσινή ημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ακριβώς ήταν πάρα πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα των εκατοντάδων ανθρώπων που ήρθαν από την Ιεράπετρα, από το Ρέθυμνο, νοσοκομεία που επί της ουσίας ο κόσμος εκεί νιώθει ότι αν φύγουν από τον τόπο τους θα καταστραφούν οι κάτοικοι αυτής της πόλης, και βεβαίως όλη αυτή η πίεση των νοσοκομείων και η κατάρρευσή τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση και το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό, γιατί πλέον δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο όγκο περιστατικών και ανθρώπων που έρχονται από όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Όταν την ίδια ώρα, κύριε Αντογεράκη, ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είναι περικομμένος κατά 30-35%. Έχει πέσει τσεκούρι στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και θα τον νιώσουν πολύ καλά οι Ηρακλειώτες ελεγχόμενοι στα νοσοκομεία και οι κριτικοί, και βεβαίως θα τον νιώσουν πολύ καλά βάζοντας το χέρι στην τσέπη, αν δεν μπει, αν θέλετε, ένα τείχος
πλέον και να πει ο κόσμος φτάνει πια.